No need a book of wisdom. Yeah. No money talk at all. Give me five. Αντωνί. Ξεκινήσει. Ξεχωρίζετε τις βίδες για το καπό. Τα έχω έτοιμα όλα. Τα έχω έτοιμα. Ξεκινήστε, βάζω το. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά και προσπαθώ να δω τι είναι. Δεν ξέρω. Έχω μια επιφύλαξη. Θα φύγει και θα χάσουμε και τη βίδα, είναι. Γι' αυτό σου απαντάσουμε. Α, ξεβάλε. Βγάλε, ξεβίδωσε από εκεί, βγάλε παξιμάδια. Τι να σου πω τώρα. Έχει κολλήσει με το παξιμάδι. Δεν βρίσκαμε ένα παξιμάδι για μια βίδα, αλλά δεν είναι σημαντική. Θα τη βρούμε κάποια στιγμή, βέβαια. Και Γκρόβερ βάνει. Okay. Μην βάζει ροδιάλες, το ίδιο κάνει ό,τι και να, να και άλλοι. Oh, thank you, my friend. Oh, you're so kind. Να και άλλες. Ό,τι βρίχνεις βάνεδα. Ταξιδάκι πάει άντα τα μάξι. Αλλά καλιά θα γίνει μετά την επισκευή να το ελέγξει και ο Χρήστος Πτώσης και ο Κωστής για να είναι πιο σίγουροι. Ποιος το? Έβγαλε το καπό. Έβγαλε. Ναι, ποιος το έβγαλε, ποιος το ξεναρμολόγησε. Ποιος ήταν εκεί όταν έβγαλε, δεν έβγαιναν οι βίδες. Εγώ ήμουν εκεί. Ωραία. Ήταν όλες οι βίδες, όλα τα παξιμάδια και οι βίδες εκεί. Τι γίνεται, μας λείπουν κάποια παξιμάδια. Το κάποια μπορεί να είναι και ένα. Και έχουμε φάει τώρα το σκάλωμα. Γιατί από τη στιγμή που ξεχωρίστηκαν οι βίδες, δεν μπόρεσα να είμαι εκεί μπροστά. Καλό είναι όταν έχεις τέτοιες βίδες, βιδάκια, παξιμάδια, ροδέλες, δεν τα μετακινείς συνέχεια. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να περάσω για παράδειγμα μία βίδα που δεν κάθεται με τίποτα. Αν δεν ήταν, εγώ μπορώ να κάνω ζημιά αυτή τη στιγμή. Δεν κάθεται χωρίς. My friend, δεν θα παθεί τίποτα χωρίς. Και άκουσα την ατάκα ότι μπαίνει μόνο η βίδα και δεν μπαίνει το παξιμάδι. Εκείνη τρελάθηκα λίγο. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή δεν μπαίνει καθόλου, ή υπάρχει το παξιμάδι και πρέπει να βρεθεί. Του βγάλαν οι άνθρωποι, άρα υπάρχει. Από τη στιγμή που όταν δεν υπάρχει και δεν υπάρχει, το δεν υπάρχει. Κάπου έχει μπει λάθος. Έχει μπει κάπου αλλού λάθος. Ξανατσεκάρουμε ό,τι έχει βάλει ο καθένας. Εμείς έχουμε δώσει 3-4 βίδες σε καθεμιά μας. Πού θα να ξέρουμε εμείς πού έχουν μπει αυτά τα παξιμάδια που δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, τα παξιμάδια δεν ξέρω πού πήγανε. Πόσες βίδες έχουμε δώσει εμείς. Πού να ξέρω εγώ πού έχουν χρησιμοποιηθεί τα παξιμάδια. Και λέει ψάξε. Πού να ψάξω, από πού να ξεκινήσω. Ψάχνετε. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Όχι, να Στέλλα, μιλάω ελληνικά. Ψάχνεις. Να ψάξω τι, αυτό κάτω, ακριβώς. Στο κουτί, στα χαπανιά. Στο κουτί δεν υπάρχει. Οπουδήποτε. Δεν ξέρω πού πήγαν. Μήπως δεν υπήρχαν πολύ απλά και δεν το έχουμε παρατηρήσει. Επειδή ξέρω ότι ο καθένας έπρεπε να βλέπει κάποια πράγματα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε πώς θα γίνει η δουλειά και είμαι σίγουρη ότι δεν δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Αχ, είχε παξιμάδι, δεν είχε. Πριν που έψαχνα εγώ για εδώ πέρα, που λείπανε, δεν ξέρω ποιος μετέφερε βίδες ή οτιδήποτε, βρήκα βίδες κάτω στο πάτωμα, μέσα στο χώμα. Όταν μπλέκονται πάρα πολύ με κάποια πράγματα, δηλαδή το να τα ξεχωρίσουν, να τα πάνε 5-6 άτομα, ας πούμε, σε ένα σημείο, στη διάρκεια όλο αυτό μπορεί να άπεσε κάποιο κάτω με τα παξιμάδια και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ βρήκα ένα, τουλάχιστον. Όλα οκ. Okay. Έλα να δεις, το βρήκα. Κοίτα, τούτο εδώ μπαίνει εδώ μέσα και αυτά τα δύο εκεί. Έφυγε από εκεί. Λάχ! Από πού? Μα τώρα δεν έχεις κάνει τίποτα, Δημήτρη. Ηλία, τελείωνε. Βρήκα που πάει το κάθε κομμάτι με τη λογική και όλα καλά. Και του το λέω και νευριάζει. Η μηχανή την έκανα μόνος μου, Μαχαμέδη. Ο δικός σου δεν με βοήθησε καθόλου. Αλλά ο Ηλίας έχει πολύ πλάκα. Λέει, άμα χρειαστείς, λέει, μηχανικό, άσε τον Αλέξη, εγώ έφτιαξα τη μηχανή. Μπομπο, ρε ζήλιο, μπος. Κοίτα, όταν είσαι μηχανικός και αυτά και είναι πρώτη φορά που λύνεις και δένεις κάτι, έχεις την έννοια. Και θες να είσαι εκεί, να προσπαθείς να το ξαναδείς, να το ξαναδείς, να το ξαναδείς, να το ακούσεις αν γίνεται, να το ακούσεις πώς δουλεύει αν γίνεται.
είναι η έννοια. Ενώ ξέρεις ότι μπορεί να το έχεις κάνει σωστά, είναι η έννοια.